Ο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί κάλεσε την Τετάρτη τα μουσουλμανικά κράτη να σταματήσουν τι εξαγωγέ πετρελαίου και τροφίμων προ το Ισραήλ, απαιτώντα τον τερματισμό των βομβαρδισμών τη Λωρίδα τη Γάζα. Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν αμέσω. Ο δρόμο των εξαγωγών πετρελαίου και τροφίμων προ το σιωνιστικό καθεστώ θα πρέπει να σταματήσει, είπε ο Χωμένη του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τη Χαμά που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, η οποία κυβερνά τη Γάζα, ω αντίπεινα για τη σφαγή τη 7η Οκτωβρίου με 1.400 νεκρού και 239 ομήρους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμό στη Γάζα και επέβαλε μια πολιορκία του θύλακα. Το Υπουργείο Υγεία τη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμά, λέει ότι περισσότεροι από 8.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Το θεοκρατικό καθεστώ του Ιράν έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ με κλιμάκωση εάν δεν τερματίσει την επιθετικότητα κατά των Παλαιστινίων, με ομάδε όπω η Χούτι και η Χεσμολάχ, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, να είναι έτοιμοι να δράσουν. Ο ηγέτη τη Χεσμολάχ, Χασάν Ναρσάλα, πρόκειται να προβεί σε ομιλία στι 3 η ώρα μετά μεσημβρία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.